Για ρήξη δεν πάμε, λέει ο Πρωθυπουργός. Για εκλογές δεν πάμε. Αλλά έχουμε μια συμφωνία με την οποία διαφωνούν ένα μεγάλο μέρος βουλευτών του κόμματός σας, κύριε Κατρούγκαλε. Είχαμε την επιστολή των 22. Έχουμε άλλους μεμονωμένα που μιλάνε. Ο κύριος Μητρόπουλος, πριν προηγουμένως, μας έριξε μια βόμβα. Ο κύριος Μητρόπουλος μας είπε ότι όποια και αν είναι συμφωνία, μνημόνιο θα έχει. Έτσι. Τι έχουμε τελικά για να καταλάβουμε πού ακριβώς πηγαίνουμε? Δεν πρόκειται για κάτι διαφορετικό από αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Πάμε για συμφωνία, αλλά όχι για οποιαδήποτε συμφωνία, για μια τίμια συμφωνία. Και οπωσδήποτε για μια συμφωνία που δεν θα είναι μνημόνιο. Δεν θα συνεχίζει δηλαδή την ίδια καταστροφική πολιτική, την αργή σπήρα θανάτου της οικονομίας προς τα κάτω, ούτε θα ρίχνει τα βάρη. Δεν θα συνεχίζει όμως αν εφαρμόσουμε μνημονιακούς νόμους? Φυσικά. Αλλά προσέξτε τι θα γίνει. Δεν έχουμε σκοπό να εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Δεν έχουμε σκοπό να εφαρμόσουμε τους μνημονιακούς νόμους. Από τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είχε γίνει αυτό καθαρό. Για παράδειγμα, το αντίθετο μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Είπε ότι τα φόπλακα. Ακούστε, δεν θα σχολιάσω τις απόψεις. Όχι εσείς, τα σχολιάζουν οι τηλεθεατές. Για την πραγματικότητα. Για την πραγματικότητα. Εάν επρόκειτο να συνεχίσουμε την αξιολόγηση του πέμπτη μνημονίου όπως ήταν, στο δικό μου τομέα, θα έπρεπε τώρα να κάνουμε, εκτός από τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, 7.000 νέες απολύσεις. Πρέπει να καταργήσετε τη ρίστα μηδενικού ελλείμματος. Προσέξτε. Πρέπει να καταργήσετε τη ρίστα μηδενικού ελλείμματος. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε νέο μνημόνιο, δηλαδή δεν θέλουμε νέα δανεικά, γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Σε αυτό συμπίπτουμε με τους εταίρους. Μα άμα δεν πάρουμε τα λεφτά τώρα, θα τα έχουμε να πληρώσουμε. Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό θα είναι. Επώδυνα μέτρα θα έχει συμφωνία. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Ποια διαφορά έχει σε σχέση με το μνημόνιο? Ότι τα επώδυνα αυτά μέτρα γιατί τα κάνουμε? Για να μπορούμε να ζούμε με τα έσοδα του κράτους μας, χωρίς να χρειαζόμαστε νέα δανεικά, άρα νέο μνημόνιο. Προσωρινά θα είναι τα επώδυνα μέτρα. Δεν θα μπορούσαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ακριβώς γιατί μας δεσμεύουν. Δηλαδή θα αλλάξουμε. Μισό λεπτό κύριε Κατρούγκαλε, γιατί αυτά ακούγονται ωραία, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή ο ΦΠΑ θα αλλάξει από 1η-1η του 16 και αφορά μόνο το 15. Αν ο ΦΠΑ, έτσι όπως ακριβώς έρχεται στη βελτιωμένη πρόταση την οποία δώσατε και με την αύξησή του. Περιλαμβάνει μέσα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης όπως είναι το ρύζι, τα μακαρόνια, τα τυποποιημένα προϊόντα. Πάει στο 23 από το 13. Που πάει στο 23. Είναι μεγάλη επιβάρυνση. Έτσι. Από το 11 πάει στο 12. Έτσι ακριβώς. Αυξάνει το κόστος ζωής σημαντικότατα. Αυτό το κάνετε για 4-5 μήνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συγκρίνεται όμως τη δική μας πρόταση με την πρόταση των δανειστών που δεν έχει ενδιάμεσο συντελεστή. Που θέλει ουσιαστικά. Η δική σας πρόταση είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η δική σας πρόταση, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό και ο λόγος που κερδίσατε τις εκλογές. Εγώ τώρα είμαι τίμιος. Ο λόγος που κερδίσατε τις εκλογές ήταν γιατί όντως η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τα είχε θαλασσώσει, κατά την άποψη δημοσιογραφική τη δική μου, και διαφωνεί ο κύριος Κρέκας ή οποιοδήποτε άλλος. Του δίνω το δικαίωμα όπως μου δίνει και εκείνος το δικαίωμα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αλλά όμως εσείς είπατε ότι τέλος αυτή η πολιτική και έχετε μια καινούρια. Εμείς δεν θέλουμε να συγκριθείτε με τους δανειστές. Ακριβώς. Αλλά με τις υποσχέσεις σας. Έχετε δίκιο. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν έχουμε συμφωνία από τις 28 Ιανουαρίου όπως μας τη ζητούν οι δανειστές. Δεν έχουμε δηλαδή μια συμφωνία που το ρεύμα θα έχει ΦΠΑ 23%. Δεν έχουμε μια συμφωνία που θα έχει μειώσεις στις συντάξεις. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φτάσει στο παραένα. Γιατί εμείς θέλουμε να τηρήσουμε τις προεκλογικές μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Αλλά είμαστε αντιμέτωποι με μια τακτική των εταίρων που χρησιμοποιούν και τον παράγοντα του χρόνου και τον παράγοντα της έλλειψης ρευστότητας, την οικονομική ασφυξία της οικονομίας μας, ως διαπραγματευτικά όπλα. Επειδή λοιπόν εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε συμφωνία, ακριβώς για αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι να διαπραγματευτούμε. Είπα όμως και προηγουμένως κάτι. Μόνο τίμια συμφωνία. Η προοπτική της ρήξης είναι πάντοτε υπακτή εάν δεν υποχωρήσουν σε εκείνα τα σημεία τουλάχιστον που εμείς ήμασταν υποχώρητοι. Που είναι δύο. Η συμφωνία δεν πρέπει να στραγγαλίσει την ελληνική οικονομία. Ακόμα και αν έχει επώδυνα μέτρα, δεν πρέπει να ελέγχει. Λέτε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Λέτε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η προοπτική της ρήξης είναι πάντοτε υπαρκτή. Γιατί δεν ακούσαν τα παιδιά, δεν ακούνε καλά. Τι να κάνω, δεν ακούνε και τα παιδιά. Πάντοτε είναι υπαρκτή η ρήξη. Πάντοτε, γιατί αλλιώς είναι σαν να λες στους άλλους, ό,τι να μου φέρετε θα υπογράψω.
που υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή που το έχουν πει. Και αυτό όμως ακούγεται διαφορετικά, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Η ρήξη πρέπει να μας πει. Δηλαδή, όχι. Θα χάσει από τη ρήξη. Ναι, υπάρχουν άλλοι συναδελφοί σας οι οποίοι λένε. Υπάρχουν, όχι. Υπάρχουν άλλοι συναδελφοί σας οι οποίοι λένε. Υπάρχουν άλλοι συναδελφοί σας οι οποίοι λένε. Βγάλτε από το λεξιλόγιο τη ρήξη. Και ρήξη τι σημαίνει. Ρήξη σημαίνει φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρήξη φεύγουμε από το ευρώ. Ρήξη τι σημαίνει, πτώχευση. Κύριε Παπαδάκη, όχι. Ρήξη σημαίνει όχι σε απαράδεκτα μέτρα. Γιατί. Και μετά. Να πούμε ναι στα ίδια τα μέτρα μετά, τα οποία. Επιτρέψτε μου, γιατί να κάνουμε εκλογές. Γιατί να κάνουμε εκλογές αν είναι να συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια πολιτική. Γιατί να κάνουμε εκλογές αν είναι να εφαρμόσουμε μνημόνιο, όπως λένε άλλοι. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς μια διαφορετική πολιτική που να βγάζει τη χώρα από την κρίση. Γι' αυτό και οι προτάσεις μας των 47 σελίδων πρέπει να συνεκτιμηθούν και με αυτό το παράγοντα. Ότι περιλαμβάνουν πρόταση για αναδιάρθρωση του χρέους. Και αναδιάρθρωση χρέους και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν συζητάμε στη βάση των προτάσεων που μας υπέβαλαν οι θεσμοί ακόμα και τώρα. Γι' αυτό πήγαμε στη Βουλή. Ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλα τα κόμματα να πούν ότι αυτές δεν αποτελούν βάση συζήτησης. Και τώρα οι τροποποιητικές, οι βελτιωμένες μας προτάσεις αφορούν τις προτάσεις των 47 σελίδων. Ναι, αλλά δεν κατεβαίνουν αυτοί, κύριε Υπουργέ. Δεν κατεβαίνουν αυτοί από τις απαιτήσεις τους. Ανεβαίνουμε εμείς από τις θέσεις μας. Πλησιάζουμε προς αυτό. Δηλαδή, αν κατεβαίνανε αυτοί σε δύο, λέγατε ρε παιδί μου να δείξουμε κι εμείς ένα καλό πρόσωπο, να ανεβάσουμε μία. Είμαστε εμείς με τα χέρια κατεβασμένα και λέμε εντάξει. Όχι, άλλα 400 εκατομμύρια φόρους. 400 εκατομμύρια μέτρα. Ακριβώς γι' αυτό η προοπτική της ρήξης είναι στο τραπέζι. Γιατί εμείς με κατεβασμένα τα χέρια και το κεφάλι, χωρίς πονδυλική στήλη, διαπραγμάτευση δεν θα κάνουμε. Συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε όπως πριν. Αλλιώς ξαναλέω, η υπογραφή ήταν εύκολη. 28 Ιανουαρίου θα την είχαμε. Αυτή είναι η διαφορά αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα κάνουμε μια μικρή διαφορά και θα σας απασχολήσω μόνο για δύο λεπτά για ένα ερώτημα. Μόνο, κύριε Υπουργέ, γιατί ευχαρίστως. Έχουμε συνοηθεί και ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ και φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, μετά τι. Πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, μετά τι. Πώς θα χαρακτηρίσουμε τη μετά εποχή, τι εναλλακτικές έχουμε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Θα μας το πείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.